Ladies and gentlemen, we are back. Άλλο να μην μου πεις είναι μόλις στον αέρα. Μόλις έχουμε ξεκινήσει και θα μου πεις το καταλάβαμε, Αλέξανδρε. Γιατί όταν ξεκινάει η εκπομπή και μόνο από τους τίτλους γίνεται ένα πράγμα σαν μια δόνηση. Καταλαβαίνεις, σαν ένα πράγμα, σαν να αιωρείται ένα σεισμός. Αλλά να μην γίνεται σεισμός μακριά από όλους. Αλλά όμως γίνεται κάτι. Έτσι λοιπόν αυτό το κάτι έγινε και τώρα για άλλη μια ημέρα όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Κυριακή σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Τα φιλιά μου πολύ στην Κύπρο, να σας αγαπώ πάρα πολύ. Και τι μου κάνεις βρενσί, αλλά εγώ θέλω να μάθω να μιλάω κυπριακά πραγματικά, τρελαίνομαι σε. Πώς, Γιώργο, είναι οι Κύπροι, λένε τρελαίνωσαι. Τρελαίνωσαι, ναι. Τρελαίνωσαι, δηλαδή ότι τρελαίνεσαι. Σαν τον οσέ. Όχι, ναι. Τρελαίνωσαι. Μπράβο. Πεθαίνω, τρελαίνομαι για δύο γλώσσες. Πάρα πολύ. Άμα τους καταλαβαίνεις πάλι καλά. Τα κυπριακά. Και τα κριτικά. Και δεύτερον, όχι, και δεύτερον τα κερκυραϊκά. Που έχουν το τραγουδιστικό. Μπορεί να κάνεις ένα μάντο να Σπυρίδωνα. Δεν θυμάσαι ένα Βλαχοπούλου. Ναι, συγκεκριμένοι, μπορεί να μην, να μην λένε κάποια άλλη λέξη, δηλαδή χρησιμοποιούν τη δημοτική, αλλά εννοώ ότι είναι ο τραγουδιστικός ο τρόπος που τα λένε. Έχω ακούσει ζευγάρι στην Κέρκυρα να μαλώνει και δεν έχω καταλάβει ότι μαλώνουνε. Κατάλαβες? Μα ναι, σε πάνε με την Κέρκυρα. Δεν έχω καταλάβει ότι μαλώνουνε. Μαμά, τον Άι Σπυρίδωνα. Έχουν τον Άι Σπυρίδωνα εκεί, ξέρεις. Οπότε τρελαίνομαι για αυτές τις δύο διαλέκτους πάρα πολύ. Και κριτικά. Και τα κριτικά μου αρέσουν, αλλά άκου. Όχι τα κριτικά τύπου τώρα Ηράκλειο, Χανιάρα, Ήθυμνα που μιλάνε όπως είμαστε εμείς. Τα χωριά στην χωριά, Κρήτη εννοώ, που μιλάνε τα κοπέλια. Ναι. Τα κοπέλια, ωραία. Καλά, τα κοπέλια λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ποιο πολύ σου πάει. Μου πάει. Ξέρεις γιατί μου πάει. Γιατί έχω αυτό το πολύ βαρβάτο ρε παιδί μου. Μήπως κάνω ένα αφιέρωμα κριτική. Να κάνεις ένα αφιέρωμα κριτική μουσική. Έχουμε πάρα πολλούς κριτές να φέρουμε. Κριτές. Λοιπόν, ξέρεις, εγώ πάθηκα μια ενέργεια φοβερή σήμερα. Θα μου πεις και πότε είσαι ενεργητικός. Κάθε μέρα ενεργητικός, το ξέρω η Ελλάδα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Σήμερα έχω ενεργητικός επειδή γιατί ξεκίνησα με μπάρες. Όταν ξεκινήσει η μέρα σου με μια μπάρα, πραγματικά σου μιλάω και επειδή είχα και τον Γιώργο σήμερα, λέω τι θα φέρω μπάρες. Λοιπόν, καταπληκτικές μπάρες μοναδικές για όλους τους αθλητές. Δεν υπάρχει αθλητής που να μην έχει την μπάρα του και να μην την τρώει καθημερινά, να πάρει ενέργεια πριν ξεκινήσει το γυμναστήριο ό,τι την προπόνησή του. Και ο κύριος Αλέξης Κούλας από το Honey and Bread φτιάχνει καταπληκτικά μπάρες. Έχω τώρα μπάρα, Γιάννη, άκου να σου δείξω. Αυτή εδώ που βλέπεις είναι μπάρα με βρώμη, με γκράμπερι, αλλά και με ξηρούς καρπούς και μέλι. Και το άλλο είναι βρώμη, γκράμπερι και ξηρούς και μέλι. Παιδιά, εγώ που γενικότερα δεν την πολυτρώω την μπάρα, θέλω να σου πω, γιατί ξέρεις μου βγάζει αυτό το πολύ το σιροπιαστό. Όταν οι μπάρες αυτές οι έτοιμες που έχουμε της γυμναστικής είναι κάπως σαν σοκολάτα που έχει μείνει καιρό, δεν είμαι. Όταν δοκίμασα στο Honey and Bread ή αλλιώς άκτος και μέλι, στο Παλαιό Φάλιρο και στη Νέα Σμύρνη. Εμείς πάμε πολύ στο Παλαιό Φάλιρο, βλέπετε και τις φωτογραφίες στα βιντεάκια μου και μετά έρχεστε κι εσείς, σταματάνε και τα χτζίδες απ' έξω και μου λένε τώρα είδω τι σου να δω και είχα μου λέει να πάω μια κούρση στη Νέα Σμύρνη, μου λέει και σταμάτησα εδώ από κοντά προχτές. Ήρθε ένας ταξιτζής και σταματάει απ' έξω και μου κορνάρει. Λέω καλά, εγώ αφού έχω οδηγό, τι ήρθε ο ταξιτζής, κατάλαβες. Και κορνάρει, δεν κατέβαινε και μου κάνει, hey, Αλέξανδρε, κατεβαίνω κι εγώ. Κατεβαίνω, δηλαδή βγαίνω από. Λέω, παρακαλώ. Μου λέει τι κάνεις και τα λοιπά. Μου λέει, λέω, θα τον προλάβω, δεν τον προλάβω. Είχαμε λέω κάποιο ραντεβού. Όχι, μου λέει, αλλά είδα μου λέει που έκανες, μου λέει ζωντανό τώρα από το Honey and Bread. Και επειδή μου λέει, κατέβασα μία κούρσα, μου λέει, εδώ στη Συγκρού, ξέρεις, πίσω από το νοσοκομείο αυτό το γνωστό. Α, ναι. Μου λέει, είπα να στύψω και να βγω, μου λέει, καλύψους. Λέω, αγόρι μου, έλα μέσα, λέω, να σε κεράσουμε ένα καφέ. Μπάρα, μου λέει, γιατί έχω μετά δρομολόγιο. Τελικά έφυγε 5 παρά 20 το απόγευμα. Α, λοιπόν. Και του έδωσα και δύο μπάρες καταπληκτικές για να πάρει ενέργεια. Και τη μόντα στον ταξιτζή έχει ντυθεί τα. Α, ναι, Γιώργο, καλά που το λες. Μου είναι λίγο το ταξιτζή. Έχει ντυθεί με τη στολή δηλαδή σήμερα. Ναι, μια χαρά, ωραία. Εσύ τι τιμάς τώρα με τα χακί και ντύθηκες? Θυμήθηκα το στρατό. Τι τιμάς το στρατό και τα γαλόνια σου. Διδημότυχο. Το μπλουζ έκανες εσύ. Σουφλί με ταξάδες. Α, και σουφλί. Και σουφλί και σουφλί και με ταξάδες. Πες μου τι έκανες και σουφλί και διδημότυχο. Έκανα και σουφλί. Σουφλέ, σουφλί. 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 Ήσουν τόσο πολύ στρατιώτης. Καλά, εντάξει, το υπασπιστήριο την έβγαλα.
Γιατί ναι, αλλά πήγες μακριά. Δεν ήμουν αβιεσματίας, αλλά λόγω σπουδών είχα πάει στο υπασπιστήριο, έβγαζα άδειες, έβγαζα το πρόγραμμα, τα πάντα μιλάμε. Τι άλλο. Σκοπιές, τα πάντα. Έβγαζα φαντάρους έξω από το στρατόπεδο κρυφά. Μπράβο, Γιώργο, πες τα. Ελπίζω να μας ακούει ο υπουργός και ο υπουργός, γιατί ναι, 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 μας βλέπουν, ήτανε... γιατί θέλουν σαν στρατό. Καλά τώρα, είναι κάποια χρόνια πίσω. Καλά, εντάξει, γιατί δεν είσαι ο μόνος που και το βγάζεις. Και δεν έπαθε τίποτα και το διδημότυχο και το σουφλί. Καλέ, τι το διδημότυχο, τι να πάθει, εδώ έβγαλε και μπλουζ. Τι να πάθει, εδώ έγινε επιτυχία και τραγούδι. Και μπλουζ αφούστα έβγαλε. Δεν την έβγαλε, την είχε. Λοιπόν. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή στο δημότικο μπλούζες φούστες. Ναι, εννοείται. Α, έτσι όπως το πες. Εννοείται. Στα βόρεια μέρη γενικότερα είναι πολύ σημαντικό. Ναι, λοιπόν, τώρα παρεπιπτόντως δοκίμασα την αριστερή μπάρα εδώ. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Τι είναι. Εννοείς δοκίμασες με τη βρώμη, το μέλι και το γάλα. Εντάξει, όλα τα λεφτά. Δεν υπάρχει. Νομίζω δεν σου βγάζει είναι... κάτι από μουστοκούλουρο. Νομίζω είναι η καλύτερη που έχω φάει. Ξέρεις γιατί. Εσύ έχεις φάει πολλές μπάρες, δηλαδή για να μπορείς να έχεις μια άποψη. Τρώω συχνά γιατί είναι για τη γυμναστική και είναι καλό σνακ. Είναι ναι. Ένα καλό σνακ η μπάρα. Εσύ λέει την μπάρα την τρώω ως σνακ, όχι ως κυρίως φαγητό. Όχι, όχι. Πας καλά. Πρέπει να φάω όλες τις μπάρες που βλέπεις εκεί πέρα για να χορτάσω. Εντάξει. Όχι, να αλλά σου πω κάτι, να το πιστεύεις τώρα με τη μία που δοκίμασα. Όχι, δεν ξέρω για την, αυτή που έχει ξηρούς καρπούς κλπ. Αλλά η άλλη, επειδή έχω φάει πάρα πολλές. Είναι συνήθως στεγνές. Ναι, αυτό, γι' αυτό δεν την τρώω. Είναι στεγνές, δεν μου αρέσουν γιατί ή δεν μπορείς να τις κομματιάσεις. Ή αν δεν είναι αυτό που σου στα δόντια. Παιδί μου τώρα. Πολύ ωραία, πάρα έφαγα μπάρα. Και αμέσως και μπήκα αμέσως για εκπομπή. Δηλαδή δευτερόλεπτα που τα παίζαν τίτλοι. Όχι, ειλικρινά. Ούτε τώρα, νιώθω ότι μου έχουν κολλήσει. Πω, πέρα από την διαφήμιση. Σου για λέω... διαφήμιση καλέ, εγώ δεν κάνω διαφήμιση. Εντάξει, okay, γιατί κακό είναι τα καλά, πρέπει να διαφημίζονται. Εντάξει. Αλλά εδώ πέρα είναι πραγματικά. Σου λέω επειδή είμαι γνώστης. Το ξέρω. Κομματιού. Και γι' αυτό σήμερα παρακάλεσα τον κύριο Κούλα να μας φέρει. Βέβαια, έχω φέρει και δύο τσουρεκάκια. Γιατί εντάξει, παιδιά, υπάρχει και κόσμος που δεν τρώει τσουρεκάκια και θέλει το τσουρεκάκι του. Γιατί θέλω πάντα να έχω δύο-τρία πράγματα στο τραπέζι. Πολύ ωραίο, πάρα βέβαια, ωραίο. Συγγνώμη που εγώ τα έχω στο σελοφάν, να το πω αυτό. Αλλά εγώ επειδή είναι τα φώτα και τα λοιπά, τα χαλιά και οι σκόνες, δεν θέλω. Ξέρεις, δηλαδή κάποια πράγματα τα έχω έτσι είναι και για λόγους προστασίας. Εννοώ ρε παιδί μου ότι μέσα στα σκηνικά και στα δύο συνήθως τα βγάζουν. Και μετά τι τα κάνεις, τα τρως όλα αυτά. Εγώ δεν τα τρώω, τα τρώνε οι συνεργάτες μας, τα τρώτε εσείς, τα δίνουμε και σε φτωχές οικογένειες. Αυτό ήθελα. Εγώ φεύγοντας από το στούντιο με τις τσάντες σταματάω σε σπίτι. Γι' αυτό το έχεις το σελοφάν. Γι' αυτό το έχω το σελοφάν. Δηλαδή απλά δεν θέλεις έτσι να, τα να το λες, πω τα και δεν θέλω να το πω πριν, αλλά θέλω προ αυτό να σα το πω. Ότι όταν βλέπετε που τα έχω στο σελοφάν, επειδή εμείς φεύγοντας από την εκπομπή και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κούλα που πραγματικά και εκείνος με τη σειρά του βοηθάει, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες και σπίτια τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα. Πιστέψτε με να έχουν και ένα και δύο γλυκά. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά φεύγοντας να τα μοιράσω σε κάποια σπίτια εδώ στη γειτονιά που ξέρω ότι το περιμένουν. Λοιπόν... Σε πρόντωσα εγώ. Ορίστε. Σε πρόντωσα εγώ. Δεν λέω, πειράζει, γι' αυτό να μην πει ο κόσμος γιατί θα έχουμε έτσι, αλλά να πούμε την αλήθεια. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ μουσική. Yes. Μετά θα σε αποχαιρετήσω, αλλά θα έχω κοντά μου face πανού με πολύ κουτσομπολιό. Ωραία. Και θα κλείσω με το τραγουδιστικό κομμάτι. Στο κουτσομπολιό με αποχαιρετάς, ρε εσύ. Όχι, στο κουτσομπολιό να μείνεις. Αυτό λέω. Όταν λέω θα σε αποχαιρετήσω, ενώ θα σε αποχαιρετήσω σαν στήλη. Α, ναι, σαν στήλη. Σαν στήλη του άλατος, ναι. Ναι, όχι σαν ανθοστήλη καλύτερα. Μου κάνει πολύ ωραία για φίκο, γιούκα. 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 Το γιούκα, ξέρεις ποιο είναι. Είναι αυτό που έχει τον κορμό, τον χοντρό, τον έτσι, ναι. Και βγάζει τα φύλλα τα μυτερά. Μάλιστα. Το γιούκα, το ξέρεις, το γιούκα. Εσύ δεν έχεις γιούκα στο σπίτι σου. Έχω, δεν θυμάμαι στον μπαλκόνι σου, έχεις ελιές. Έχεις φίκο, είναι Μπέντζαμιν αυτός. Τι είναι? Μπέντζαμιν. Μπέντζαμιν, εντάξει. Το γιούκα, για να στο δείξω, δεν έχω τώρα. Όχι, εδώ δεν έχουμε γιούκα. Αυτό... Μπορείτε να πάτε να μου φέρετε ένα φίκο γιούκα. Παρακαλώ, να μας δώσουν μια φωτογραφία, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τον έχω σε φωτογραφία, μα θες να τον εδείξω. Γελάει. Προτιμώ, όχι, άσε να τελειώσουμε την. Καλέ, εγώ τον έχω κάνει πολλές φωτογραφίες. Να τον δείξω. Όχι, δεν τον έχω. Στο μπαλκόνι έχω τρία. Ας το παιδί μου, το στέλνει σε μήνυμα μετά. Δεν σε μήνυμα θα τον μπερδέψει μετά. Θα γκουγκλάρω εγώ. Ναι, γκουγκλάρε γιούκα να το δει. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε σήμερα, γιατί έχουμε έναν αγαπημένο τραγουδιστή. Ναι, ήμουν από του πρώτου που τον είχα πρωτοβγάλει. Λοιπόν, αυτό. Και αγαπημένο. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, αλλά η πρώτη φορά που τον συνάντησα τηλεοπτικά και τον αγαπώ και του στέλνω τα χαιρετήματά μου ήταν το γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ, δουλέψα... η κομματάρα από Βαλάντη. Εγώ θεωρώ το ομολογώ. Ομολογώ. Πώ πώς δεν περίμενα το... ποτέ πίσω και να το... έρθω. Και το που θα πάει καιρό που πώς ζούμε θα... χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ. Και το που θα πας. Πόσα γράμματα και πόσα... Ναι, εντάξει, είναι λίγο... Αλλά εγώ μιλάω ότι η πρώτη φορά που έβγαλα το Βαλάντι
Το να μνημονεύτε τον χρόνο. Ήταν, ήσασταν φίλοι, δουλέψατε μαζί. Δουλέψαμε μία σεζόν μόνο τραγουδίσαμε μαζί. Θυμάμαι ότι τον ξέρει τον. Πάρα πολύ, παιδί μου, όλου του ξέρω. Δεν ξέρω τη Μαντόνα. Δεν ξέρω τον Βαλάντι. Τι ξέρει. Τη Μαντόνα. Okay. Δύο φορέ έχω κάνει διακοπέ μαζί. Δεν κανονίζει κανένα. Εγώ ήμουνα στην Κο και αυτή στη Ρόδο. Απλά την ήξερα όμω, μιλούσα. Σε απέναντι νησιά δηλαδή. Όχι, δεν ήμασταν ακριβώ έτσι. Στα σκάφη εννοώ. Αλλά μου είχαν πει ότι αυτή είναι τη Μαντόνα. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Κάνε κανένα κονέ να έρθει εδώ πέρα να μα. Θε να τη φέρω καλεσμένη. Πρωτού τα καλέ, και γιατί δεν το λε. Πρωτού τα τυνάξει. Θα τυνάξει όμω από τη δισκογραφία. Ένεση. Κάποια στιγμή τι λε. Θα σου κάνει. Όχι, μόνο Μαντόνα. Μαντόνα μία. Όχι, δεν έμαθε. Ακύρωσε τι περισσότερε συναυλίε. Ακύρωσε τι συναυλίε γιατί δεν ένιωθε πάρα πολύ καλά. Δεν ένιωθε, λέει, έτοιμη. Λόγω υγεία. Είχε ναι. Κάποιες λιποθυμικές. Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι και μια ηλικία, έτσι. Πόσο πια οι ενέσεις βιταμινών και τέτοια θα σε κρατήσουν. Και γι' αυτό που κάνει, γιατί δεν είναι ότι βγαίνει και κάθε ένα στάντ και τραγουδάει. Όχι, πάει σε τώρα μιλάμε ότι κάνει. Όχι, έχω πάει σε συναυλία που δεν είμαι μαντονάκιας και έχω, λέω, respect, εντάξει. Οκ, okay, respect να βγαίνει 60 χρονών τώρα στη σκηνή με σορτσάκι. Και χωρίς να τη γιουχάρει και να. Δηλαδή, ένα θέαμα ωραίο. Το οποίο ήταν σούπερ. Αξιοπρεπέστατο. Χόρευε καλύτερα από τους χορευτές. Ναι, περισσότερο, πιο ενεργητικά, πιο δυναμικά από τους χορευτές. Είχαμε μείνει και ήμουν και μπροστά. Μα τη Μαντόνα έτσι τη μάθαμε για την υπερβολικά σοου. Δηλαδή, αυτό απίστευτη, τη χαρακτηρίζει. Απίστευτη. Τη εντάξει, το σοου το οποίο έκανε με τις πολυθρόνες που βγαίνει και τα τέτοια. Εντάξει, ήταν. Τα οποία κλέβουν και πάρα πολύ ακόμα και Έλληνες τραγουδίστες στα μπουζούκια και κάνουν την ελληνική βερσιόν της Μαντόνα. Την ελληνική μπουζουκλερή Μαντόνα. Μπουζουκλερή τέτοιο, με λοιπόν, τις γούνες, με τις πολυθρόνες και με τα. Πάμε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πολύ μπουζουκλερή όμως. Έχει ένα δικό του στυλάκι. Είναι λίγο ροκάς. Ροκάς και σαν προσωπικό το Βαλάκης. Τον έχεις ακούσει προφανώς να τραγουδάει και λαϊκό τραγούδι. Άπειρες η φωνή φορές. Του είναι τόσο χαρισματικός και έχει. Από μικρός είχε το άγγιγμα της μουσικής, το ταλέντο της μουσικής, ρε παιδί μου, από 4,5 χρονών ήταν η πρώτη φορά που και ο ίδιος λέει, δηλαδή από πάρα πολύ μικρός, ερωτεύτηκε τη μουσική. Ο δάσκαλός του ήταν ο κύριος Αϊβαζής και ξεκίνησε να μαθαίνει ακορντεόν. Και μετά ξεκίνησε να κάνει παραδοσιακή μουσική μαθαίνοντας το λαγούτο. Δεν τα ήξερα αυτά, όπως δεν ήξερα ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι Ροδίτης. Ναι. Νομίζω κάτι, όχι, ανέφερες. Ότι ήσουν Μαντόνα τέτοιο Ρόδο κο. Από τη Ρόδο είναι ο Τριαντάφυλλος, είναι ο Βαλάντης. Ναι. Άρα δεν είμαι μόνο Θεσσαλονίκη. Είναι ο Νίνο. Ο Νίνο από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο είναι ο Νίνο. Α, δεν το ξέρω. Okay. Είναι τέσσερα παιδιά μαζί που ήρθαν έτσι για από το Βαλάντη, της Ρόδου και κάνανε τη δική. Για τον Βαλάντη και τον Τριαντάφυλλο γνωρίζω και μάλιστα και ήταν και. Εμφανίστηκαν και μαζί. Μαζί. Όχι σαν εμφάνιση, αλλά ήταν την ίδια περίοδο. Εγώ δουλέψα με τον αδελφό του Βαλάντη που είναι ήδη πραγματικά και φωνητικά και όλα, που είναι καταπληκτικό παιδί. Δεν ξέρω καλή τώρα που και αν είναι και αν τραγουδάει ακόμα. Εγώ πραγματικά πολλές φορές τραγουδούσαμε στο μαγαζί και φίλοι μου που μπαίναν έτσι λίγο πιο πρωινοί, ναι. λίγο είχαν πιει. Μου λέγανε εσύ, είναι και ο Βαλάντης εδώ. Όχι, δεν είναι ο Βαλάντης, είναι ο αδελφός του. Ήθελα να σου πω ότι πάρα πολύ. Ναι. Απίστευτο. Το όνομά του είναι Χρυσοβαλάντης Αυγενικός. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ τα διαβάζω για να δεν μπορώ να τα. Καλέ, εγώ ξέρω ακριβώς είναι και τι νούμερο φοράει. Είναι 45 χρονών, 44-45 χρονών, 16 Δεκεμβρίου γεννημένος. Από πάρα πολύ μικρό το τραγούδι. Είναι, το αφιερώμα το οποίο του κάνουμε είναι γιατί είναι πραγματικά μια ωραία φωνή. Ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Έχει πει απίστευτα τραγούδια. Εγώ ετοιμάζοντας το βίντεο κλιπ, αυτό το μιξάρισμα, το medley που κάνω, λέω εντάξει, okay, ήξερα στο ασανσέρ, το που θα πας και το. Ποιο είπες. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ. Ναι, ακριβώς. Τρελαίνομαι με αυτό. Άντε το κομμάτι. Άντε πάλι το στήθος. Λοιπόν. Και λέω, εντάξει, θα βάλω κάνα κλεπάκι μικρό. Έφτασα τα 15 κομμάτια τα οποία γνώριζα, τα οποία έχω χορέψει, και τα οποία μόλις, μου έχουν αρέσει και δεν μπορούσα να επιλέξω για να καταλήξω σε κάνα 8 λεπτό για πάμε κλιπάκι. Να πούμε. 6,5 χρονών είπαμε ξεκινάει κάνει το πρώτο τραγούδι με τις οδηγίες του δασκάλου του κύριου Αϊβαζή. Αϊβάζει, για να το πω σωστά, ακορντεόν λαγούτο. Περνάει 18 χρονών, έρχεται στην Αθήνα, περνάει στο ΤΕΙ αισθητικής. Καμία σχέση. Αυτό το ξέρεις εσύ. Όχι. Ούτε κι εγώ. Δηλαδή, αφού το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα, λέω δεν μπορεί. Κάτι λάθος. Ο οποίος είχε το χαρά. Δεν ξέρω τώρα, έχει κόψει το είχε μαλλί. Είχε μαλλί κοτσιδάκι. Είχε μαλλί σγουρό κοτσίδα, πολύ μακρύ και είχε τα πάρα πολλά δακτυλίδια έτσι, στα χέρια. Έτσι, αν το μάθαμε.
Αυτό ήταν το rock στυλ, το οποίο βέβαια η μουσική του ήταν pop, λαϊκή, pop, pop λαϊκό περισσότερο, έτσι. Δεν ήταν, αλλά όποτε έχει πει ο τύπος μπαλάντες λαϊκές ή λαϊκά τέτοια. Είναι μοναδικό. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η φωνή του χαρακτηριστικά και ρε παιδί μου το συνέστημα το οποίο βγάζει τραγουδώντας. Τελειώνει, δεν είχε πάρα πολύ επιτυχία στην αρχή, όπως κάθε νέο παιδί, πολλά νέα παιδιά τέλος πάντων. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει τα πρώτα. Ήρθε στην Αθήνα και προσπαθούσε να βγάλει το χαρτζιλίκι του, προσπαθώντας να τραγουδήσει με κάποια βραδινά μαγαζιά. Γνωρίζει, ξεκινάει στο Ρωμαίο τότε, στο Ρωμαίο εδώ πέρα στην Αθήνα, όπου εκεί γνωρίζει τον Τάκη Μπουγά, ο μεγάλος μαέστρος και συνθέτης, αλλά και τον Πάνο Φαλάρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στιχουργός. Του προτείνουν ένα συμβόλαιο με τη Μήνος EMI, το οποίο όντως έγινε και έτσι βγαίνει το 95-96 είναι η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, όπου είναι το... Γι' αυτό και σου είπα ότι το 97 είχα παρουσιάσει το «Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ». Μπράβο. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, όπου μέντορας του ήταν ο φίλος του, ο παραγωγός στην ουσία, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, που μείνανε πολλά χρόνια μαζί, μέχρι να αλλάξει και να πάει σε Θεοφάνου, σε Βιδρούτσα κλπ. Στο «Σε ζητώ» στα σινεμά, το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Το... Βεβαίως. Ρίξε μια. «Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη σου παλιά». Έτσι, εγώ θα σου λέω τραγούδι γιατί ναι, τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά. Ξεκινάει την πρώτη του συνεργασία με Αντίπα, Άτζελα Δημητρίου, Λάμπη Λιβιεράτο και Στέλλα Γεωργιάδου. Στέλλα Γεωργιάδου. Δεν ξανά έχουμε κάνει και εκείνη την έχω βγάλει στο πρωτοτυπικό. Και καλά, και ποιον δεν έχω βγάλει. Είναι πάντως παρένθεση, μου αρέσει που πολλοί καλλιτέχνες του 80, του 90 και του 2000 που ήταν στο απόγειο της καριέρας τους, κάνανε μια κοιλιά, εξαφανίστηκαν ή κάνανε παύση ή κάνανε κάποιο διάλειμμα και τώρα επανέρχονται δυναμικά. Και ο λόγος που έχω επιλέξει το Βαλάντι είναι κυρίως γι' αυτό. Γιατί έχει ετοιμάσει. Κάνανε μια παύση πολλοί από αυτούς και τώρα σε πληροφορώ ότι έχουν κάνει ένα καμπάκι και σκίζουν. Σκίζουν, πραγματικά. Ίσως γιατί ο κόσμος είδε και άλλα πράγματα, ξεκουράστηκε λίγο από τα ίδια και ξαναγυρίζουν. Θες από ανάγκη σταμάτησαν, θέλεις από επιλογή, θέλεις από οτιδήποτε. Πάντως φαίνεται ότι είναι καλό να κάνεις ένα διάλειμμα και να μην γίνεις ο μαϊντανός και, και το ευτελίζεις εντελώς. Έχει γυρίσει δυναμικά, κάνει εμφανίσεις σε διάφορα μαγαζιά live. Και πραγματικά μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και οι επιτυχίες του, δηλαδή πραγματικά από κάθε ηλικία τραγουδιούνται. Και να είσαι σίγουρος ότι θα γυριστούν και remix των παλιών του τραγουδιών. Και στο ασανσέρ που συναντιόμαστε και όλα αυτά. Κράτα το, γιατί το βλέπω. Δηλαδή, χθες ακούγοντας τα τραγούδια του, επειδή μπορώ να μιξάρω, μπήκα πάρα πολύ στο τρυπάκι να κάνω εγώ ένα. Έχει απίστευτα ωραία κομμάτια. Πολύ ωραία σύνθεση, πολύ ωραία μουσική, την οποία κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος συνθέτει τα τραγούδια του, με διάφορους στιχουργούς. Ξεκινάει λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξεκινάει λοιπόν με τον Αντίπα, με την Στέλλα Γεωργιάδου κλπ. Πηγαίνει με τον Γιώργο Αλκαίο, θα πω μερικά μαγαζιά, δουλεύει στο Θέατρο Θεσσαλονίκης, με τον Πανταζή, Σαμπρίνα, Σαέφη, Σαρίκη. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Εκεί γνωρίζει την Κορομιλά και τον στυλίστα και τον κομμωτή της Κορομιλά, που τον πείθουνε τότε ήταν, που τον έπεισαν να κόψει τα μαλλιά και να βγάλει τα δαχτυλίδια και όλα αυτά, όπου εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την αλλαγή καλύτερος του λουκ. Πολύ καλύτερος. Δηλαδή, και όσο πιο ωραίο, κοντά, πάνε πολύ του Βαλάντι. Ωραίο το στυλάκι του και τώρα το άλλο. Και το τατού το περίεργο. Ναι, κάπου... Όλο παιδί μου εδώ. Εδώ, έτσι, ναι, κάπου γιατί το είδα. Πραγματικά, είναι πολύ πετυχημένες οι αλλαγές του. Και έρχεται η δεύτερη δισκογραφική δουλειά, που είναι τεράστια επιτυχία, στο ασανσέρ. Στο ασανσέρ. Αυτό για ρίξω το λιγάκι. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να πηγαίνουμε στα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν χανόμαστε επιτυχία. Και μια μέρα θα βγουν. Αρκεί να μείνει το ασανσέρ. Είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον Θεοφάνου, στο Φαλάρα, στιχουργός, και την Ναταλία Γερμανού τότε. Ξεκινάει να είναι ο αρχηγός το 98 στο Ποσειδόνιο. Τότε στην παραλία, που είναι και στην παραλία ακόμα, αρχίζει και τραγουδάει ως αρχηγός. Δίπλα του ήταν ανερχόμενα ονόματα όπως ο Κιάμος, η Ελένη Καρουσάκη και ο Πλούταρχος. Έχω δει και αυτή. Και αυτός ήταν ο αρχηγός του μαγαζιού του σχήματος, τότε. Του σχήματος, ενώ στο πρώτο όνομα, αυτό λέμε αρχηγός.
Ναι, αυτό εννοώ ακριβώς. Πηγαίνει στο Άστρα στη Θεσσαλονίκη με το Χρυσοχοίδη, όπου γυρνάει και την τρίτη δισκογραφική του δουλειά με το Θεοφάνους Φαλάρα Κωνσταντινίδη και πάντα με δικά του τραγούδια σύνθεση. Έχει γυρίσει με την Ευρυδίκη, ήταν η χρονιά που γύρισε με την Ευρυδίκη το «Και δεν τελειώνουμε», αν θυμάσαι, το οποίο έκανε θράψη στα βραβεία τότε. Τότε υπήρχαν τα βραβεία popcorn. «Και δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν τελειώνουμε». Πω, τι κομμάτι μου θύμισες τώρα. Είχε γίνει, είχε κάνει τεράστια επιτυχία, είχε εμφανιστεί στα βραβεία popcorn και το είχαν παρουσιάσει το κομμάτι. Mm. Ήτανε ραδιοφωνικό hit. Τι είναι αυτό? Ναι. Α, ναι, ραδιοφωνικό hit. Χιτάκι και αυτό που μου δείξες. Το καλοκαίρι του 2000 εμφανίζεται στις Μορφές. Μορφές έχουμε πάει. Μορφές, κάτι μου λέει αυτό. Καλέ, είναι οι Μορφές. Κάτω στη Νίκαια. Στη Νίκαια, μπράβο, εκεί που πέρα. Ξεκίνησε ο Γιάννης Πλούταρχος, πέρα τη μεγάλη επιτυχία. Πάζης, Καρουσάκη, Χαρίτου. Εμφανίζεται πάλι το 2001 Θεσσαλονίκη με το Λιβιεράτο, με το φίλο του Λιβιεράτο, και κάνουν μία σεζόν στα Άστρα. Το καλοκαίρι κυκλοφορεί το «Κάπως έτσι και μετά», αυτό δεν το ξέρω. Σιγανός και Βασίλης Καράς υπογραφή στο τραγούδι και εκείνη τη στιγμή ξεκινά πραγματικά, είναι ένα άλλο σημείο ανόδου στην καριέρα του, γιατί ξεκινά τη συνεργασία με τη Δρούτσα, η οποία αντικατέστησε το Γιαννόπουλο που ήταν ο φίλος του, μέντορας του και ο παραγωγός του. Mm-hmm. Ξεκινάει με την Εύη Δρούτσα, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή, και του έγραψαν τα τραγούδια το «Ακροβατό». Ακροβατό σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Τώρα θέλω να τραγουδήσω, για μπορείς να φέρεις την ορχήστρα. Έχει συνέχισε την 7η κατά σειρά δουλειά του, το άλμπουμ με τον τίτλο «Κράταμε». Το «Κράταμε» δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι, το 2004, ενώ το 2006 κυκλοφορεί το «Μέχρι την άκρη του κόσμου». Μέχρι την άκρη του κόσμου, μέχρι την άκρη του κόσμου. Αυτό είναι γνωστό. Μέχρι την άκρη του κόσμου, αλλά δεν είναι αυτό που λες. Όχι, εσύ. Μέχρι την άκρη του κόσμου. Αυτό είναι του Ρέμου. Αυτό είναι του Ρέμου. Μπράβο, μέχρι όχι, δεν είναι αυτό. Κόσμου, μέχρι το τέλος. Εμφανίζεται στα Λαμαμούνια το 2007. Το πάω λίγο γρήγορα. Ναι, γιατί θέλω να πω ότι Α, οκ, να το πάω τώρα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, γιατί, εμφανίζεται Πάτρα, εμφανίζεται στο Βόλο, στο Ρωμαίο της Πάτρας. Δεν πάμε πίσω, δεν πάμε και στην Ναι, και τώρα τελευταία, το 14-15 πάμε σε πιο πρόσφατα, πηγαίνει πάλι πίσω, πηγαίνει στη Ρόδο και εμφανίζεται στο Αρένα εκεί πέρα και γυρνάει επίσης μετά προς το τέλος του 2005 στο Λαμαμούνια της Θεσσαλονίκης, όπου είναι το πιο hot διασκεδαστήριο στη Θεσσαλονίκη και γίνεται ο χαμός. Και νομίζω καλώς έκανε, γιατί παρόλο που κάνε την παύση, πήγε σε μια πόλη που... Που έχει αγαπηθεί και τον είχε στηρίξει αρκετά. Που σε στηρίζει πραγματικά, αν είσαι καλός, σε στηρίζει πραγματικά και σε τεινάζει σαν καριέρα. Κυκλοφορεί το δίσκο του, τα τραγούδια σαν CD single «Πού να είσαι τώρα», το 12, το «Θα δεις και μείνε» το 2013, το 15 κυκλοφορεί το «Όσα ορκίστηκες» και τα «Διαγεγραμμένα» από την Cobalt Music. Μάλιστα. Και έχει ετοιμάσει τη νέα του δισκογραφική δουλειά και έχει κάνει ένα φοβερό comeback, όπου εμφανίζεται σε πάρα πολλά μαγαζιά της Αθήνας. Εγώ τον έχω... Και τον είδαμε και εμείς 14 Φλεβάρι. Θέλω να πω βέβαια ότι έχει κάνει τρεις γάμους. Α, το ξέρεις αυτό? Ναι, αυτά δεν μπόρεσα να τα... Γενικά δεν ήταν low profile σχετικά. Σίγουρα τους δύο γνωρίζω προσωπικά. Α, ναι. Με γνωστές τραγουδίστριες του χώρου ή... Ναι, η μία ναι, είναι η Έλενα Γκρέκου, αγαπημένη μου φίλη. Ποια είναι? Και ήμουν και στο... Η Έλενα Γκρέκου. Okay. Που είχε βγάλει την επιτυχία το Crazy Girl διασκευή. Έλα ρε, Crazy ναι, ναι, ναι. Girl ναι, και ναι, μετά ναι, ακολούθησε ναι. την υποκριτική. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, εμείς θέλουμε να δεχτούμε τα καλύτερα γιατί είναι ένα πολύ καλό παιδί. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θέλω να κλείσουμε με Βαλάντι, να τραγουδήσω και να καψουρευτώ και να καψουρίψω και να στείλω τα μηνύματά μου. Και πάω. Μένει στην παρέα μας, δεν φεύγεις, γιατί όχι. Και η Face πάνω έχει πολύ ωραία νέα να μάθεις. Αφού μου πες για κουτσομπολιά. Ωστόσο, αν πίνασες, μπορείς να φας και μια δεύτερη μπάρα. Και επιστρέφω με Face πάνω να συνεχίσω και να κλείσω με Βαλάντι. Παρακαλώ πολύ. Βλέπεις τον πατέρα σου στο σχήμα της σκιάς σου. Είναι εκείνη η πρώτη φορά στο βουνό με τον ένα να μιλάει και τον άλλο να ακούει. Τα ίδια τώρα και με τον δικό μου γιο. Γιατί η ευθύνη παραμένει ίδια. Να του δείξω τον δρόμο, να τον κάνω ευτυχισμένο, να τον διδάξω το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στη φύση που μας περιβάλλει.
Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Όμολο, τι κάνετε, τι είναι, πάμε να ξεκινήσουμε και λέει η Φέη, λέει ο σκηνοθέτης μας 3-2-5-4-1 και γιατί εμείς δεν τα λέμε 5-4-3-2-1, αυτά είναι για τις εκπομπές που δεν ξέρω να μετράνε. Εμείς καταλαβαίνουμε 5-4-7-6-5-1, μόλις ακούσουμε τώρα βγαίνουμε, δεν έχει καμία σημασία. Και λέει τώρα η Φέη, κάτσε ένα λεπτό, λέει να ανοίξω, λέει βρε κούκλα μου, δεν σου έχω πει τρεις εκπομπές τώρα. Τι τη θες την τεχνολογία. Okay. Μια χαρά ήσουν με τα χαρτάκια σου και το μολύβι σου και το στυλό σου. Όχι, ωραίο είναι. Σταμάτα. Έπαθα και το χειρότερο το πρωί. Το ανοίγω να τα φτιάξω τα θέματα και είναι κλειδωμένο. Το έχει κλειδώσει η κόρη μου. Και δεν έχεις το κωδικό, το ξεκλείδωσες. Την κατέβασα από την τάξη, να μου το πει. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Άμα νιώθεις μπάρα, έφαγες. Όχι, δεν θέλω. Έχω φούσκωμα. Είχες φούσκωμα. Άμα έχεις φούσκωμα, να μην τρως μπάρες, γιατί επειδή έχουν πάρα πολύ πρωτεΐνη, θα σε φουσκώσουν πιο πολύ. Αχ, ωραία. Γιατί μία μπάρα είναι, παιδιά, σαν ένα γεύμα. Αυτό ξέρεις μέσα τώρα, παρόλο που είναι διαιτητικό και είναι για αθλητές, ξέρεις πόσο έχει. 2-3 έφαγα. 2-3 καλά, εντάξει, είναι συνηθισμένο. Αλλά δεν μιλάω τώρα για τη Φέη. Δεν είμαι καλά. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα. Έχουμε. Τι, έχει γίνει χαμός. Χαμός έχει γίνει, έχουμε Eurovision καταρχήν. Α, ξεκινάει πάλι. Η διευθύντρια διεθνών παιδιά, δεν μπορώ, είναι αυτό. Που δηλαδή εντάξει, ουσιαστικά μωρέ. Ξεκινάει η γιορτή των όχι πολύ ένθερμων. Ναι. Γιατί η Eurovision είναι συνυφασμένη. Ναι. Με αυτό το εγώ πράγμα. Με τη Eurovision όταν είμαστε σαν χώρα. Εσένα τώρα αυτό σε χαλάει, δηλαδή ότι είναι μια γιορτή των γκέι. Όχι, δεν με χαλάει, σιγά. Αλλά με χαλάει που το προβάλλουν όλοι έτσι, γι' αυτό το είπα. Όχι, δεν δηλαδή είναι η Eurovision, ο straight θα τη δει μόνο ο γκέι ή ο bi. Ή ο bisexual. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν, παιδιά, το βλέπουν και οι πάντες. Ακριβώς, δηλαδή. Το βλέπω εγώ, μάνι μάνι, το λέω. Το βλέπω πάντες. Τόσα κοριτσάκια, τόσα αντέτοιο μιλάμε, τι λες τώρα, δηλαδή. Γι' αυτό το είπα, ότι λέτε όταν ακούνε Eurovision, σου λέει άλλος, έλα μωρέ, λέει η γιορτή των γκέι. Ποια γιορτή των γκέι, αγαπώ, γιορτή των γκέι, είναι το άλλο, πώς λέγεται αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται στο Σύνταγμα. Που γίνεται κάθε χρόνο σε κάθε χώρα. Το Pride. Το Pride. Αυτό είναι η γιορτή. Αλλά δεν αυτό. Καταλαβαίνω γιατί η Eurovision απλά. Και, εντάξει, για να μην είμαστε και άδικοι, δεν είναι ακριβώς αυτό η γιορτή. Αυτό είναι λίγο η παρατραβηγμένη γιορτή. Ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Σαφώς. Ναι. Αλλά εγώ δεν έχω πάει. Πάντως μία ότι φορά πήγα. Πήγαμε που περάσαμε και ναι, δεν το ξέραμε. Ναι, 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 ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η γιορτή του κρασιού. και γιατί τελικά. Γιατί νόμιζε του κρασιού, δηλαδή. Μας δίνανε κρασί. Όχι, επειδή ήταν όλοι λίγο έτσι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εσύ όταν του είδε όλου αυτού, κρασί θα έχουν. Εγώ ρε παιδί μου πήγαμε με τον Γιώργο, κατεβήκαμε από τη Μεγάλη Βρετάνη. Γιατί είχαμε πάει για να πιούμε πάνω ένα κρασί και να φάμε λίγο σούσι και λίγο ξέρει γαϊδουράγκαθα. Αλλά θέλω να σου πω ότι κατεβαίνοντα, άκουσα πάρα πολύ φασαρία. Γιατί εμεί είχαμε πάει εκεί, κάναμε πισίνα, κάναμε γυμναστήριο, κοιμηθήκαμε, σηκωθήκαμε με το απόγευμα, διπνήσαμε και κατεβήκαμε. Ωστόσο, είχε ετοιμαστεί όλη αυτή η γιορτή. Κατεβαίνοντα στη Μεγάλη Βρετάνια, εγώ κατάλαβα για να παραλάβω το αυτοκίνητό μου, μου λέει ο Γιώργο, καλέ, σήμερα είναι λέει, το Pride εδώ πέρα. Λέω, πλάκα μου κάνει. Και επειδή έβλεπα όλοι λίγο έτσι, λέω, καλό λεφτή είναι πιωμένη, η γιορτή του κρασιού. Κατάλαβε πώ το συνέδεσαι στο μυαλό μου. Πει, δεν ξέρω εγώ από αυτά, είμαι τη παλιά σχολή, δηλαδή εγώ ξέρω του 300, δηλαδή είδε τον Μέγα Λέξανδρο, δεν είμαι. Ήταν κουνιώτουσαν λόγω τη Φουρέιρα. Είχε βγει η Φουρέιρα με τα φουέγο κλπ. Και δεν μπορεί να γι' αυτό, γι' αυτό. Μπήκαν όλοι στο ρυθμό του φουέγο. Δεν είδα, όχι, όχι. Είδα πολύ ωραία πράγματα. Τίποτα. Όχι, εντάξει. Κοίταξε τώρα, πέρα από την πλάκα, εγώ πραγματικά δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Αλλά νομίζω ότι λίγο κάπου το παρατραβάμε. Όχι μόνο εμείς, γενικά, γιατί έχω δει και ανά τον κόσμο, έχω δει σε βίντεο, νομίζω ότι κάπου το παρατραβάμε. Δίνουμε μία δόση πολύ μεγάλης υπερβολής. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αυτό είναι γεγονός. Η υπερβολή από μόνη της είναι υπερβολή, αλλά και όταν λέμε το μεγάλης δίνουμε και παραπάνω έμφαση. Επειδή όμως άμα συνεχίσουμε και μιλάμε γι' αυτό, τα θέματα όσο θα είναι μόνο το FaceTime τα έχει, πάμε να ξεκινήσεις λοιπόν, για να πάμε. Δούμε. Η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ, Μαρία Κουφοπούλου, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Δελτίο Ειδήσεων ότι η Στεφανία Λιμπερακάκη θα είναι η φετινή εκπρόσωπος στην Ελλάδα για τη Eurovision.
Και βέβαια, αυτόματα στα social media, στο Instagram, η κοπέλα είναι 18χρονη η κοπέλα. Α, το Instagram. Η οποία είναι γεννημένη στην Ολλανδία και είπε ότι μετά τις φήμες που κυκλοφορούν, μπορώ και εγώ πια να το ανακοινώσω και επίσημα, ότι θα εκπροσωπήσει εγώ την Ελλάδα. Εγώ έμαθα ότι είναι ανήλικη, ότι είναι κάτω των 18. Είναι 18. Και από ό,τι έμαθα εγώ είναι 18. Και έβγαλε αυτή τη φωτογραφία, η οποία εδώ φαίνεται και το σήμα της. Να πάει καλά η κοπέλα, μακάρι. Να πάει καλά το κορίτσι. Και το ξέρεις ποιο είναι και το τραγούδι. Ξέρεις, πάντοτε όταν έχω FaceTime, βλέπω ο κόσμος λίγο. Το τραγούδι ξέρεις ποιο είναι. Το Supergirl. Το έχουν ανακοινώσει. Supergirl λέγεται. Ωραία. Για πάμε. Συνεχίζει. Λοιπόν, έχουμε το. Ένα δυσάρεστο γεγονός. Ο Γιώργος Κοτανίδης έφυγε από κοντά μας. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένας άλλος, γιατί λένε ότι έγινε από ιατρικό λάθος. Υπευλήθησε μία εγχείρηση, η οποία... Το δεν το ξέρα. Ναι. Νόμιζα ότι πέθανε... Έχει γίνει ένας πανικός και με το νοσοκομείο το γεννηματάς. Είχε μπει για επέμβαση, δηλαδή. Είχε μπει και έκανε κάποια επέμβαση. Ο γιατρός του έφυγε λόγω κάποιες άδειες που είχε. Ναι. Και όταν γύρισε 2-3 μέρες μετά, ο κ. Κοτανίδης είχε, από ό,τι είπε και η οικογένειά του, είχε πάθει σεψεμία. Οπότε, τραγικό. Από ιατρικό λάθος... Εμείς ευχόμαστε καλό παράδειγμα στον άνθρωπο και καλή δύναμη στους εναπομείνατες. Πάμε πολύ ωραίος, στο επόμενο θέμα. Πάρα πολύ καλός. Ναι, γιατί αυτά με στεναχωρούν και μάλιστα για τόσο σημαντικούς ανθρώπους. Ναι, λοιπόν, έχουμε τη Μαρία την Καζαριάν. Η οποία είναι η φετινή παίκτρια του My Style Rocks. Που είναι η αδελφή της Περσινής Καζαριάν, που πάρα πολύ τις συγχαίουν και γίνεται χαμός. Ακριβώς. Η οποία κοπέλα μίλησε για τη σχέση που έχει. Το οποίο είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί εγώ προχτές, ας πούμε, το βράδυ ένιωθα πραγματικά πάρα πολύ χάλια. Λέω, αν είναι δυνατόν, να μην ξέρω για τη σχέση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Συγγνώμη, έχει μια ιδιαιτερότητα σχέση της. Ο σύντροφός είναι από το Λίβανο. Τότε αλλάζει. Περίμενε. Αγαπώ πάρα πολύ εγώ τους Λιμπανέζους. Ναι, και επίσης πρέπει να σου πω ότι έχει ιδιαιτερότητες. Ναι, ναι, και βέβαια. Οι συνήθειές τους είναι διαφορετικές από τους... Μπράβο όμως. Α, την αγάπησα τώρα την Καζαριάν. Την αγάπησα, μου αρέσει που τα έφτιαξε με Λιμπανέζους. Μα και εκείνη από πού είναι, ρε παιδιά, δεν είναι Ελληνίδα. Η Καζαριάν. Δεν είναι Ελληνίδα. Όχι, δεν είναι Ελληνίδα. Το επώνυμό της Καζαριάν δεν είναι. Αρμένισσα, κάτι Αρμένισσα τέτοιο πρέπει να είναι. Αρμένισσα. Θα χτυπήσω τώρα ένα λεπτό στην Google, είναι φίλη μου. Μα το επώνυμο, από το επώνυμο δεν είναι ελληνικό. Συνέχισε εσύ και θα σου πω εγώ. Άρα για να το βρω να πατήσω, περίμενε. Καζαριάν προέλευση. Αρμένισσα είναι, νομίζω. Το επώνυμο πάντως είναι όντως... Δεν είναι ελληνικό. Παραπέμπει σε Αρμενία, τέτοιο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Και... Μπράβο τους. Είναι, εντάξει, ωραίο, είναι ζευγάρι. Ωραίο ζευγάρι. Είπε χρόνια πολλά. Γιατί γιόρταζε ο σύντροφός της. Πολύ ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Συνεχίστε, εγώ θέλω να βρω λίγο από πού λοιπόν, θα σκάσω. Έχουμε στο FaceTime το κορίτσι μας, Νεφέλη Κουλούρη, η οποία κάνει στο λίμωνο στους νέους το ρόλο της Ριτούλας. Πολύ ταλαντούχα. Το ρόλο που έκανε η Μάρο Κοντού. Παιδιά, πολύ ταλαντούχα. Η οποία μας μίλησε. Και κούκλα, Ναι, είπε πολύ ότι όμορφη. Δεν την επηρέασε. Είπε ότι... Είναι από την Αρμενία. Από την Αρμενία. Λοιπόν. Παρακαλώ, ντουζ πουάν σε μένα. Δεν το ήξερα. Το υπέθεσα. Ούτε εγώ το ήξερα. Λόγω επώνυμο τη πάει. Άμα θες ντουζ, αγάπη μου, τι είμαστε. Πήγαινε στο μέσο το. Ντουζ πουάν. Ντουζ πουάν. Eurovision είμαστε, ρε Άλεξ, έλεος. Ντουζ πουάν. 12 πόντους. Α, 12 πόντους. Μην πείστε. Πάμε, Φέη, συνέχισε. Να πούμε τώρα για το άλλο μας. Γιατί θα μας πιάσουν στο στόμα τους νέους. Έχουμε Νεφέλη Κουλούρη, συνέντευξη. Η οποία είναι η κοπέλα, η οποία έχει κάνει στο λίμωνο το ρόλο της Ρίτας. Ναι, εννοεί, όχι συνέχεια. Εγώ έχω θέμα εδώ, δεν. Δεν βλέπει το υπόλοιπο για να καταλάβει. Ναι, αλλά σας είπα όμως. Για πάμε. Λοιπόν, λοιπόν, κάνει το ρόλο της Ριτούλας. Την έχουμε αποδιοργανώσει και τελείως, έτσι. Όμως, δηλαδή, είναι που είναι η τεχνολογία που δεν τα καταφέρει. Όταν γυρνάω εγώ τέτοιο μαζί του, του λέω γιατί... Δεν έχω πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα σου φέρω η πίνακα. Μπορεί να μου τα λες καλύτερα σε πίνακα. Σε πίδακα. Σε πίνακα, να γράφει πίνακα. Σταμάτα δεν ανοίγει, όλοι τα άνοιξε. Μην τα λες και εσύ, μην προδίδες. Πες ότι σε έχει από προσανατολίσει το στήθος που σηκώνει εδώ πέρα που κάνει με τους μυς. Πες και εσύ κάτι. Ναι, έλεος. Και εγώ. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν, μας έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Μίλησε για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Τοκαλίτη.
Είπε ότι δεν την επηρέασε η ταινία, ότι την έβλεπε την ταινία, αλλά από την ώρα που ξεκίνησε να δουλεύουν και να κάνουν πρόβες, σταμάτησε να βλέπει την ταινία. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι. Είναι πολύ εξαιρετική στο ρόλο της και επειδή ο ρόλος είναι και ο συγκεκριμένος, επειδή είναι μια ταινία που κινηματογραφική με τον Δημήτρη τον Χόρν και τη Μάρωτη Κουντού, πρέπει να σου πω ότι είναι καταπληκτική. Και δεν το λέω γιατί την έχω δει την παράδειγμα. Νομίζω ότι την έχεις δει και εσύ, νομίζω. Την είδαμε μαζί. Δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και όμορφα βέβαια. Ταλαντούχα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εδώ. Το ζευγάρι μας. Χώρισε μετά πάρα πολλά χρόνια. Χώρισε μετά από Πάνος και Άμος. Πάνος και Άμος. Με τρία παιδιά έχει. Τρία παιδιά. Να τους ζήσουν. Έλα ρε, εσύ. Ναι, με την σύζυγό του, τη Ζαχαρούλα Μαυρογιάννη. Μαυρογιάννη νομίζω λέγεται η κοπέλα. Πολλά χρόνια μαζί, 12 ήτανε χρόνια. Ήταν 12 χρόνια μαζί, τρία παιδιά. Και μάλιστα η κοπέλα δεν είχε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα στον Πανατολιά μου. Μαμά. Μεγαλώνοντας τα παιδιά της. Επάγγελμα μαμά. Επάγγελμα μαμά. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό το επάγγελμα κάποιες φορές. Πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα ξέρουμε ότι είναι στη διαδικασία να βρει ένα καινούργιο σπίτι, να μείνει με τα παιδιά. Βέβαια ξέρουμε ότι έχει και πολύ καλές σχέσεις με τον Πανατολιά μου. Α, έχει πάρει την επιμέλεια, βέβαια. Λογικά. Βέβαια. Γυναίκα. Και πολύ καλές σχέσεις. Πάμε λίγο στο επόμενο. Λοιπόν. Ναι. Περιμένετε λίγο για να συντονιστεί και η τεχνολογία της ΦΕΙ να μπορεί να συνδυαστεί, παιδιά, και με αυτό. Ναι, ναι. Αλλιώς παίρνουμε τηλέφωνο. Να σου πω, συνέχεια λες για την τεχνολογία. Να σου πω, ορίστε. Τηλέφωνο την κόρη. Έχει μάθημα τώρα. Όχι, όχι, μπήκε τώρα, απλά είχε φύγει σε άλλη σελίδα. Μπορεί να της πει κι άλλα. Το βρήκα. Α, εντάξει. Για πάμε. Σταμάτη, την επόμενη φορά. Την έχουμε, την έχουμε πάρει μονότερμα. Έλα, ρε ΦΕΙ, λέγε. Λοιπόν, έχουμε τον Μάριο τον Ιορδάνου, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας. Και βέβαια μίλησε και είπε για το πόσο πρόβλημα υγείας μέχρι να χάσει τη ζωή του, έτσι, τόσο μεγάλο πρόβλημα υγείας. Και μίλησε και είπε ότι για το πόσο δεμένη είναι με την σύντροφό του και πόσο αυτό τους έδεσε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Ατύχημα ή ασθένεια. Όχι, όχι, ασθένεια, κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Σκρολάραμε δεξιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Το είδα αυτό το ζευγάρι. Χθες εσένα το διάβασα. Ένα ατύχημα φοβερό. Είναι ένα φοβερό ατύχημα. Ποιοι είναι ο Χρήστος, ο Χίτος, ναι, ναι. Ο οποίος είναι. Είναι ο Μίστερ Ζαγόρι. Ο κύριος, ο Μίστερ. Ζαγόρι. Ένα γνωστό επιχειρηματία. Γνωστό επιχειρηματία, τέλος πάντων. Γενικά μίλησε για το ατύχημα αυτό. Ήταν ένα φοβερό ατύχημα. Ξαφνικά, εκεί που ήταν εν κινήσει το αυτοκίνητο, έσκασε το λάστιχο. Και για περίπου 20 μέτρα ήταν το αυτοκίνητο γυρισμένο ανάποδα και άστο χάλια. Παναγία. Τέλος είναι πάντων, καλά οι άνθρωποι. Είναι καλά. Ωραία, στο επόμενο. Δεν μπορώ, παιδιά, να. Δεν μπορώ τέτοια πράγματα γιατί το με κάνουν λίγο μάλιστα, και σκιάζομαι. Είπε ότι... Α, Νάτος και Βαλάντης. Βαλάντη αφιέρωμα είχαμε καλά. Σήμερα στο μουσικό θέμα. Βαλάντη θα κλείσουμε, Βαλάντη βλέπουμε. Και έχουμε βέβαια Βαλάντη όπου μετά από μία σχέση τριών ετών. Ναι. Χώρισε. Ορίστε, θα μας τα πει που δεν τα πάμε. Καλά που δεν είπα πριν εγώ για τους άλλους γάμους. Ναι, χώρισε. Αποφάσισαν με την σύντροφό τη Μαρία να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους. Τους έχουμε δει πάρα πολύ ερωτευμένους να κυκλοφορούν μαζί. Αλλά κάποτε τελειώνει. Αλλά όλα τελειώνουν. Κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Αυτό ξαναπέστω. Μη με σκιάζεις όμως άλλο. Ναι, πάντως, πάρτε, πάρτε και φοβερό, δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και επίσης πρέπει να πω και κάτι να το άλλο για το Βαλάντι, ότι θα είναι στο Just the Two of Us. Μπράβο. Θα είναι τελικά. Μπράβο, αυτό μπράβο, ξέχασα, μπράβο. Αυτό ξέχασα, όχι με τα παιχνίδια, ξέχασα να το πεις. Γι' αυτό σου και μην ξεχνάμε ότι την τελευταία φορά που ήταν να είναι στο παιχνίδι, ανακάλυψε και το πρόβλημα υγείας που είχε. Ναι. Εντελώς τυχαία. Σοβαρά. Πάντως, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Τώρα πάμε σε Ελένη Μενεγάκη. Τώρα πραγματικά δεν θέλω να την πούμε αυτή τη λυπηρή είδηση. Που τι? Δουλεύει μόνο για 2 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος? Η Ελένη το χρόνο και γι' αυτό δεν τα βρίσκει και πολύ με το κανάλι. Αλλά πρέπει να την πούμε. Ναι. Εντάξει. Μόνο 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι. Με δουλεύ... μάλλον... Τώρα με δουλεύετε δηλαδή. Όχι, όχι, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παίρνει. Αλλά δεν τα βρίσκει πολύ με τα λεφτά και μάλλον μπορεί να αποχωρήσει από τον Α. Τι κακομε. Έμαθα ότι θέλει να πάει η Αμερική, θέλει να κάνει μεγάλο διάλειμμα στη ζωή της. Και δεν μπορώ κι εγώ, δηλαδή θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Ας το κάνει, γιατί εγώ προσωπικά την έχω βαρεθεί. Γενικώς είδαμε ένα δημοσίευμα, να το πούμε και αυτό, όπου
Ουσιαστικά έλεγε αυτό το δημοσίευμα, δεν θέλω να αναφέρω ποιος και τι αυτή τη στιγμή, στο FaceTime υπάρχει, όπου αναφερόταν στα 60 ευρώ και στα που έπαιρνε ο κόσμος από τα ATM και όλα αυτά. Α, μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, για όλη την κατάσταση της Ελλάδος δεν φταίει η Ελένη Μενεγάλη. Όχι, δεν είπαμε. Προς Θεού, καλέ, δεν το λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε. Επειδή ακούστηκε, όχι, εγώ το λέω σαν FaceTime, το έβγαλα το θέμα. Κάποιο άλλο έντυπο δημοσίευσε κατηγορώντας την Ελένη Μενεγάκη για όλο αυτό το πράγμα. Και θέλω να πω ότι δεν φταίει γιατί βρέχει η Ελένη Μενεγάκη. Όχι, ρε παιδιά, άσχετο το ένα με το άλλο. Η γυναίκα έχει δουλέψει, έχει κάνει την καριέρα που έχει κάνει. Για μένα αξίζει να παίρνει αυτά τα λεφτά που παίρνει. Ναι, είναι... ίσως εμείς τα ακούμε πάρα πολύ. Μπορεί να φταίει, 2 εκατομμύρια. Και δεν ξέρουμε τι, παιδιά, να πούμε και κάτι. Ακούγονται αυτά τα πράγματα. Μπράβο, έλατε, δεν είμαστε στο λογαριασμό. Κανένας δεν ξέρει αν όντως θα παίρνει αυτά τα χρήματα. Ναι. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας που δουλεύει πρέπει να πληρώνεται. Καλά, ναι. Οπότε, και η Ελένη Μενεγάκη, δηλαδή αν δεν πληρωθεί η Ελένη Μενεγάκη, ναι, γι' αυτό που κάνει, ποιος θα πληρωθεί. Προσωπικά, εγώ τη θεωρώ star. Εντάξει. Αλλά και για μένα, όπως είναι φοβερή, και υπερτιμημένη, συγγνώμη που θα το πω, θεωρώ ότι είναι υπερτιμημένη και πάρα πολύ βαρετή πλέον. Τα ίδια και τα ίδια. Πάμε και να τα κλείσουμε ίδια και με την επόμενη, γιατί έχω στεναχωρηθεί πολύ με τα 2 εκατομμύρια. Καλά, ξεπέρασε το. Μιριέλα Κουρεντή. Α, συνέντευξη στο FaceTime. Είδες, κλείνω με αυτό. Λοιπόν, παίζετε στα Χτωπούτα στο Broadway και στο Έλα στη θέση μου. Και δίνει αποκλειστική συνέντευξη στο FaceTime. Έλα στη θέση μου. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να σας το πούμε, γιατί αυτά τα νέα απλά τα λέμε, γι' αυτό κλείνω και με αυτή την είδηση. Γιατί θέλουμε να σας πούμε, θα το δείτε στο FaceTime την νέα συνέντευξη. Ναι, πρέπει... Άμα να σας την πω εγώ, τότε για ποιο λόγο να υπάρχει το FaceTime. Θα πληκτρολογήσετε FaceTime και θα δείτε τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Γιατί γι' αυτό κάνουμε και τα αποκλειστικά. Έχεις και άλλα αποκλειστικά, αλλά εντάξει, την επόμενη εβδομάδα. Και άλλα, και άλλα, και άλλα. Λοιπόν, thank you very much, Face Panou. Thank you very much, George Golias. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να κλείσουμε όλοι, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, βαλάντι, να αγαπηθούμε. Βαλάντι. Με αγαπημένο Βαλάντι, γιατί δεν υπάρχει, σε ζητώ στα σινεμά. Στις τέτοιες που πήγαινες, τι λέει μετά, σε ζητώ στα σινεμά, στις παρέες που αγαπούσες και σε λάθη σου παλιά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω το ενδιάμεσο. Ναι, γενικότερα κάπου πηγαίνεις. Έλα δώσε, σε παρακαλώ. Βλέπεις τον πατέρα σου στο σχήμα της σκιάς σου. Είναι εκείνη η πρώτη φορά στο βουνό, με τον ένα να μιλάει και τον άλλο να ακούει. Τα ίδια τώρα και με τον δικό μου γιο. Γιατί η ευθύνη παραμένει ίδια. Να του δείξω τον δρόμο. Να τον κάνω ευτυχισμένο. Να τον διδάξω το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στη φύση που μας περιβάλλει. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση By Your Home. Γεια σας, Παγίδα Μουράκη. Μελλοντολόγος και σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης. Είμαι ένθυτα ενορατική και χρησιμοποιώ το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα επαγγελματικά εδώ και 22 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε κατηδίαν συναντήσεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την περιφέρεια και όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επιλογή σας για μια μελλοντική πρόβλεψη σε μένα θα σας δώσει την ευχέρεια να μάθετε με απόλυτη βεβαιότητα τη μελλοντική εξέλιξη των θεμάτων που σας απασχολούν για σας και για τα πρόσωπα που επιθυμείτε, σε μία και μόνο συνεδρία διάρκειας μίας ώρας. Γι' αυτό μη χρονοτριβείτε, καλέστε με άμεσα στο 210-9623-315, γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει και η λύση στα προβλήματά σας.